πάσοχος, διδάσκαλος, μας έδωσε τέλειο και άριστο κανόνα συμπεριφοράς προς τους άλλους ανθρώπους. Όπως θέλετε, είπε, να συμπεριφέρονται προς εσάς και άλλοι άνθρωποι, έτσι πρέπει να συμπεριφέρεστε και εσείς προς αυτούς. Ό,τι επιθυμείτε να σας κάνουν οι άλλοι, αυτό πρέπει και εσείς να τους κάνετε. Αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να δείχνετε ανεξαιρέτως προς όλους τους ανθρώπους, δηλαδή όχι μόνο στους καλούς και ευσεβείς, αλλά και στους κακούς και πονηρούς. Εάν υποθέσουμε ότι αγαπάτε μόνον εκείνους τους ανθρώπους που σας αγαπούν, ο Θεός δεν πρόκειται να σας επενέσει και να σας ανταμείψει γι' αυτό. Διότι και οι αμαρτωλοί άνθρωποι το ίδιο κάνουν, αγαπούν μόνον εκείνους που τους αγαπούν. Εάν πάλι υποθέσουμε ότι ευεργετείτε μόνον εκείνους τους ανθρώπους που σας κάνουν κάποιο καλό, δεν έχετε να ωφεληθείτε τίποτε. Ο Θεός δεν θα σας δώσει τη χάρη Του και δεν θα σας ανταμείψει. Και εάν είστε σε θέση να δανείσετε ένα μικρό ποσό χρημάτων χωρίς να πάρετε τόπο, ή ακόμη εάν είναι φτωχός και δεν μπορέσει να σας το επιστρέψει και εσείς επιμένετε να σας το επιστρέψει, ποια χάρη και ποια ανταπόδοση από τον Θεό περιμένετε? Απολύτως καμία, διότι και οι αμαρτωλοί αυτό κάνουν, δανείζουν σε άλλους αμαρτωλούς για να πάρουν πίσω ολόκληρο το ποσό που δάνεισαν, ή όταν αυτοί βρεθούν στην ίδια ανάγκη, να πάρουν και αυτοί παρόμοια δάνεια από εκείνους που δάνεισαν. Αυτή όμως η συμπεριφορά δεν είναι χριστιανική. Είναι συμφεροντολογική συναλλαγή. Εσείς οι αληθινοί μαθητές μου, λέει ο Κύριος, πρέπει να αγαπάτε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αυτούς τους εχθρούς σας. Όταν εκείνοι βρίσκονται σε ανάγκη και εσείς είστε σε θέση να τους βοηθήσετε, πρέπει να τους βοηθάτε και να δανείσετε σε αυτούς, χωρίς να περιμένετε να σας το ανταποδώσουν. Εάν το κάνετε αυτό, θα έχετε πολύ μισθό από τον Θεό. Θα σας ανταμείψει εκείνος με ουράνιες και επίγειες αμοιβές. Η μεγαλύτερη αμοιβή θα είναι το ότι θα γίνετε κατά χάριν τέκνα του υψίστου Θεού και θα κληρονομήσετε την ουράνια βασιλεία. Και θα σας δώσει αυτή τη μεγάλη αμοιβή ο Θεός, διότι με την αγάπη που θα δείχνετε θα μιμήσετε το Άγιο παράδειγμά Του. Όπως δηλαδή αυτός είναι ευεργετικός και ωφέλιμος και σε αυτούς ακόμη τους αχάριστους και πονηρούς ανθρώπους, έτσι και εσείς. Λοιπόν, λέει ο Κύριος, να είστε ευσπλαχνικοί προς τους ανθρώπους, να τους συμπονείτε τις δυστυχίες τους και να τους ευεργετείτε όσο μπορείτε, όπως ο ουράνιος Πατέρας είναι ευσπλαχνικός σε όλους. Πόσα σπουδαία είναι η σημερινή διδασκαλία του Κυρίου μας. Μας υποδεικνύει τον άριστο τρόπο συμπεριφοράς. Εάν τις εντολές αυτές του Κυρίου μας τις εφαρμόσουν όλοι οι άνθρωποι, θα επικρατεί ειρήνη και χαρά. Εάν σε κάθε περίσταση ο καθένας κάνει στους άλλους ό,τι θα ήθελε να κάνουν οι άλλοι σε αυτόν, σε παρόμοια περίσταση δεν θα υπήρχε πρόβλημα άλυτον. Όλα θα τακτοποιούνταν με τον καλύτερο τρόπο. Θα επικρατούσε στη γη η Βασιλεία του Θεού. Αν έχουμε λοιπόν όλοι ως μέτρο και οδηγό στη ζωή το χρυσό κανόνα του Σωτήρος, καθώς θέλετε είναι απειώσει οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Θα μοιάσουμε έτσι όλοι στο Πανάγαθο και πολυεύσπλαχνο Θεό και θα κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Με τα φόβου Θεού